Πίστευα πάρα πολύ ότι θα το πάρουμε. Δεν πειράζει, ήταν ένας στόχος που ήθελε και τύχη και ικανότητα. Ήθελε πολύ τύχη, βασικά. Απίστευτη ικανότητα στην άκρη. Ήθελε υπερβολική τύχη, παιδιά. Έπρεπε να σου φύγουν και να κάτσουν. Πόσες φορές το ένα κυβάκι. Πόσες φορές μας έπεφταν όλα και μένουν δύο ή ένα κυβάκι. Ένα κόκκινο το κάνει. Να λέω και ονόματα. Ο Σάκης. Δύο βολές, μπαμ μπαμ, τελείωσε. Στο επόμενο ματσάρισμα δεν το βρίσκε ποτέ. Εγώ το πάω αυτό. Στο πρώτο ματσάρισμα έκανα δύο βολές και πήγαν όλα. Στο δεύτερο έκανα δέκα. Η πλακή είναι ότι θα ψηφιστούμε. Εντάξει, έγιναν και κάποιοι τσακωμοί που χαλάσαν και από την ενέργεια. Τσακωμοί. Απαράδεκτο, παιδιά, απαράδεκτο. Κάποια πράγματα και θεωρώ. Και οι δύο. Δεν δικαιολογώ κανένα. Όχι, γιατί ξέρετε και εμένα ο Νίκος είναι φίλος μου, εννοείται δεν δικαιολογώ. Είναι πράγματα που δεν μου αρέσει να φαίνονται. Απόκοσμη και απρόσμενη ησυχία επικρατεί στην κόκκινη πλατεία. Πλάκα, κάνεις. Ναι, όμως φασαρία επικράτησε στον αγωνιστικό χώρο σήμερα. Ναι, ίσα απρόσμενη πάλι. Το τάκλιν ίσα το... Ποιος φωνάζει. Ακούς εσύ. Το τάκλιν ίσα το... Κακό. Πώς το χαρακτηρίσω, ρε παιδιά. Άκρος αντιαθλητικό σίγουρα. Καλά, αντιαθλητικό είναι. Παιδιά, εγώ πάθα σοκ. Σου παίρνω την ψυχή με αυτό το τάκλιν. Έπαθα σοκ. Πιστεύω ότι αυτό που έγινε και για τους δύο είναι το καλύτερο που απομακρυνθήκανε. Γιατί αυτό που είπε και ο Πρίαμος με τόσο συντελετήληξη, συμφωνώ απόλυτα. Τέτοιες δηλαδή εικόνες, τέτοιες συμπεριφορές είναι κατακριτές και πρέπει να είναι. Και βρισχές και όλα.